Ο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, πραγματοποιεί στη Θεσσαλονίκη συναυλία τη Μικτή Χοροδία Ενηλίκων του Περιφερειακού Τμήματο Νέα Μήνη, του ε, ίδιου, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δηλαδή. Είναι μια συναυλία που επιγράφεται ό,τι έχω να σου πω με τα τραγούδια μου στο λέω. και θα ξεκινήσει τώρα στι 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Εμίλιο Ριάδη του Μεγάρου Μουσική Θεσσαλονίκη. Η είσοδο είναι ελεύθερη, πρέπει να ξέρετε. Οπότε δεν είναι αργά. Προλαβαίνετε όσοι θέλετε τώρα, όσοι το μαθαίνετε τώρα και θέλετε να παραβρεθείτε, να το κάνετε. Κοντά μα βρίσκεται ο πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο κ. Αντώνιο Αυγερινό. Καλώ ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Καλώ σα βρήκα, αγαπητή κυρία Αναξίδου, και σα ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σα πρόσκληση και φιλοξενία στην έγκριτη και έγκυρη εκπομπή σα. Α τα καλά, εμεί σα ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Παρατηρήσαμε ότι η συναυλία δεν έχει σκοπό τη συγκέντρωση υλικών αγαθών ή χρημάτων για την ενίσχυση κάποιων ενδεχομένω ευπαθών Ομάδων, όπω συνηθίζεται σε τέτοιε περιπτώσει. Προφανώ λοιπόν, εικάζουμε ότι έχετε μία διαφορετική στόχευση. Θα θέλατε να τη μελετήσετε. Πολύ σωστά. Μας. Είναι μία βασικά εκδήλωση επαιτειακού και συμβουλικού χαρακτήρα. Mm -hmm. Επαιτειακού, γιατί πράγματι σήμερα γιορτάζουμε τα 109 χρόνια από την ίδρυση του περιφερειακού τμήματο τη Θεσσαλονίκη του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και βεβαίω συμβολικού, διότι θέλουμε να περάσουμε σε όλο το κοινό που θα έρθει, αλλά και όχι μόνο στο κοινό, στους εθελοντές μας, στα μέλη μας, τη νέα αναγεννητική προσπάθεια που κάνουμε στο νέο ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και επιλέξαμε τη μουσική για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε πιο εύκολα αυτό το μήνυμα. Γιατί τη μουσική, γιατί η μουσική είναι η δύναμη που μπορεί να ενώσει όχι μόνο ανθρώπους και λαούς. Είναι η δύναμη αυτή της μουσικής που μπορεί να ενώσει θα έλεγα διαφορετικές απόψεις και θέσεις. Mm -hmm. Μπορεί επίσης η μουσική να διδάξει ευγενικές αρχές που λίγος πολύ είναι ξεχασμένες και αξίες στην εποχή μας. Αλλά συγχρόνως μπορεί να ενισχύσει πάλι η μουσική την αυτοπεποίθηση, τον αυτοσεβασμό, την αυτοκυριαρχία, τη συλλογικότητα, ομαδικότητα, ευγενή άμυλα και όλα αυτά μας χρειάζονται για να εμπνεύσουμε τους εθελοντές μας. Λέτε. Γιατί οι εθελοντές μας είναι η καρδιά, η ψυχή, η κινητήρια δύναμη, ο κινητήριος μόχλος του ελληνικού ερήθρου σταυρού και στο νέο αυτό ελληνικό ερυθρό σταυρό δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο ήθος και ύφος. Και η μουσική είναι καλλιέργεια ψυχής και ήθους, δεν το λέω εγώ, το λένε ακόμα και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων, που είχαν σημειώσει τη μεγάλη ηθοπλαστική δύναμη της μουσικής. Κύριε ο... Πρόεδρε, λέτε ότι η ενδιοτελής προσφορά στον συνάνθρωπο δεν περιορίζεται μόνο στη χώρη γης αγαθών. Ακριβώς. Αλλά πηγάζει και μέσα από στιγμές πνευματικής και καλλιτεχνική Ανάτασης Έτσι, και αυτή την καλλιτεχνική ανάταση θέλουμε σήμερα να δώσουμε από αυτή την ωραία εκδήλωση των mm. ωραίων χοροδών μας. Ε, κύριε Πρόεδρε, αναλάβατε το τιμόνι αυτού του ιστορικού οργανισμού, ύστερα από μία μακρά και επίπονη περίοδο εκλογών για την αλλαγή της διοίκησης. Τι σας δίδαξε αυτή η περίοδος και αναρωτιέμαι αν καταφέρατε να... Εγκαθιδρυ... να επαναφέρετε, αν καταφέρατε να επαναφέρετε, την ειρήνη και τη διάθεση για συνεργασία και για πρόοδο. Ναι, το επισημάνεται πολύ σωστά κυρία Αναγνωστίδου. Ήταν μια, θα έλεγα, μακριά περίοδος. Δυστυχώ όχι ευχάριστη για τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και κάνουμε τώρα μια τεράστια προσπάθεια να μην ξανα έχουμε να μην ξαναζήσουμε αυτά τα στίγματα και τις ενοχές του παρελθόντος. Σαφέστατα η περίοδος αυτής της ανάκαμψης δεν είναι εύκολη και σαφέστατα υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλές κακοτοπιές διότι μην ξεχνάτε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήταν περίπου τρεις δεκαετίες μιας μεγάλης πτώσης και κατάπτωσης, όχι μόνο οικονομικής, Πλήρου, θα έλεγα, αφέμαξη, αλλά ηθική ηθικής mm -hmm, αφέμαξη. Το στίχημα λοιπόν είναι να ανορθώσουμε και θα το καταφέρουμε αυτό το ηθικό το οποίο χρειάζεται η ελληνική κοινωνία, χρειάζεται τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σαν πραγματικά απάνεμο λιμάνι και εχέγγυο τη κοινωνία. Mm. Δημιουργούμε λοιπόν το νέο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, παρά τι κακοτοπιέ, παρά τι δυσκολίε. Είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι. Ο κόσμο βλέπει τη διαφορά. Φορά, ο κόσμο αφουγκράζεται τι προσπάθειε, αναγνωρίζει τον μεγάλο αγώνα που κάνουμε και δημιουργούμε λοιπόν αυτό το νέο ελληνικό ερυθρό σταυρό που θέλουμε να είναι σύγχρονο, κοινωνικό, καινοτόμο, αλληλέγγυο, αποτελεσματικό αλλά πάνω απ' όλα, μα πάνω απ' όλα διαφανή, διαφανή, διαφανή. Έχετε δηλώσει προσφάτω πω θέλετε να αναζωοποιήσετε το δέο που ένιωθαν οι Έλληνε για τον ερυθρό σταυρό. Ετσι, πολύ σωστά. Πώς θα το καταφέρετε. Αυτό? Πολύ σωστά. Αυτό θα το καταφέρουμε όπω προεί με την μεγάλη σύμβολη με το μεγάλο έργο αυτό που βλέπετε, των να ναι. εθελοντών μας που όπως είπα είναι εθελοντές διακριτή. Διακριτή γιατί υφίστανται μια μακρόχρονη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που τους καθιστά ικανούς όποτε και όπου κληθούν να προσφέρουν πραγματικά μοναδικές υπηρεσίες, να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Είμαστε ειλικρινά υπερήφανοι, όχι μόνο τους χειροκροτούμε, όχι μόνο τους θαυμάζουμε, όχι μόνο τους εμπαινούμε, αλλά και υποκλεινόμενοι στο μεγαλείο της προσφοράς τους. Με αυτούς λοιπόν τους εθελοντέ θα μπορέσουμε πραγματικά να μεταστρέψουμε αυτό το κλίμα και να προκαλέσουμε ξανά τον κόσμο να έρθει κοντά μας και να επαναφέρουμε την αξιοπιστία στον ελληνικό ερυθρό σταυρό. Υπάρχουν Έχουμε κάποια τεράστια... σημεία που θα επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας ειδικότερα όπως ενδεχομένω ενδεχομένως θέλουμε, Θέλουμε ναι, ναι, έχουμε, έχουμε τρεις βασικούς στόχους και σκοπούς. Του λέω τάχιστα. Πρώτον, η όσο το, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, ενδυνάμωση του εθελοντικού ρεύματος και τρίτο και κυριότερο ή όσο το δυνατόν καλύτερη ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομονωτισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ελπίζω να μας δοθεί η δυνατότητα όλα αυτά να σας τα αναλύσω και να σας τα παρουσιάσω σε βάθος. Ε, θα μας δοθεί η δυνατότητα, άλλωστε θα τα δούμε και μέσα από τις πράξεις, όταν θα τα βλέπουμε να συμβαίνουν όλα Βέβαι. αυτά. Αναφέρθηκα προηγουμένως ε, στα της αιμοδοσίας, όμως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ένας ιστορικός οργανισμός, ε, ο οποίος ε, ε, πραγματικά αναρωτιέται κανείς Χωρί τη βοήθειά του ένα κράτο, τι θα μπορούσε να κάνει. Ε, από το 1877, στι 10, 10 Ιουνίου, Ιουνίου. Ε, που ιδρύθηκε, μέχρι και σήμερα 146, έχει αποδείξει τι ε, ναι, δυνάμει του, ε, ποιε είναι, ειδικά σε πολύ δύσκολε ιστορικέ στιγμέ αυτή τη χώρα. Ε, τώρα βεβαίως βρισκόμαστε και σε μια πάλι επικίνδυνη κατάσταση. Ε, βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία ε, να είναι ενεξελίξη και εκεί εισπεύσατε και βοηθήσατε ναι, ναι, με ένα λέτε. τεράστιο όγκο ε, τροφίμων και όχι μόνο. Ε, ε, θα ήταν Βεβαίως. καλύτερο εσείς να μας τα πείτε, αλλά θα ήθελα όμως, κλείνοντας την ερώτησή μου, να μου πείτε τις σκέψεις σας για αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, δρούν ε, ή πρέπει να δράσουν οργανώσεις σαν αυτή ε, στην οποία γείστε εσείς. Εμείς πράγματι κυρία Αναγνωστίδου έχουμε το καθήκον να ανταποκρινόμαστε πάντοτε άμεσα και αποτελεσματικά στις κρίσιμες και επιτακτικές ανάγκες όχι μόνο της κοινωνίας αλλά και του έθνους. Να ξέρετε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει μία τεράστια ετοιμότητα, έχει μία τεράστια δυνατότητα άμεσης εγρήγορσης και άμεσης και αποτελεσματικής θα έλεγα επέμβασης οποτεδήποτε και όπου κληθούμε το αποδείξαμε, δεν το ξέρετε, όμως πολύ ευχαρίστως μια άλλη φορά να το αναλύσουμε. Στην τελευταία, αν θέλετε, μεγάλη πρόκληση που έγινε από την πλευρά τη Τουρκία στον Εύρο. Yeah. Ο ελληνικό Ερυθρό Σταυρό λοιπόν ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή, μα από την πρώτη στιγμή, με την πλήρη υγειονομική κάλυψη που παρήχε όχι μόνο βεβαίω στου αστυνομικού μα, όχι μόνο στου στρατιώτε μα, αλλά βεβαίω και στου ε, ανθρώπους που βιώνουν όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση στις παραμεθόριες περιοχές. Ήμασταν εκεί και ήμασταν εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πραγματικά είμαστε, το ξαναλέω, υπερήφανοι για τους εθελοντές μας. Και μια και αναφέρεται για την αιμοδοσία, την οποία συνεχίζουμε με πραγματικά, θα έλεγα, πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς σε όλη την Ελλάδα, 1935, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο πρώτος οργανισμός που έφερε την κεντρική, θα έλεγα μονάδα έμοδοσία στην Ελλάδα. 1936 ήταν ο ελληνικός ερυθρός σταυρός που κατήργησε την χρηματική αποζημίωση σε αυτούς που δίναν αίμα, δηλαδή έφερε την εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα και βεβαίως τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο όταν έκανε 3.000 και περισσότερες μεταγγίσεις αίματος από τις δεξαμενές αίματος που διέθετε. Ε, Πώ σκοπεύετε να δυναμώσετε το εθελοντικό ρεύμα και να προσελκύσετε περισσότερα νέα άτομα εκεί να ενταχθούν θα, σε αυτή εκεί τη στιγμή. Εκεί θέλουμε, προσπάθεια. κυρία, να γνωστείτε τη βοήθειά σα, γιατί mm -hmm. πραγματικά κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Βεβαίω, αυτή η προσπάθεια επικεντρώνεται και στα σχολεία. Θέλουμε τα νέα παιδιά. Θέλουμε όσο το δυνατόν από το δημοτικό ακόμη να έρθουν κοντά μα για να έθιστούν σε αυτέ τι ωραίε θεμελιώδει και ευγενεί αρχές του ερυθροσταυρισμού, του ερυθροσταυρικού κινήματος. Είναι πολύ πιο εύκολα τα μικρά παιδιά να μπορέσουμε να τα μεταγγίσουμε, να τα μεταλαμπαδεύσουμε αυτές τις ωραίες αρχές και από τη μικρή ηλικία να τους έχουμε κοντά μας. Εκεί έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Συνέχεια, τακτικές επισκέψεις στα σχολεία και όσο το δυνατόν βεβαίως... Ενημέρωση είπα... λοιπόν. Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Κλείνοντας, να ρωτήσω το παράρτημα τη Θεσσαλονίκη που μα ενδιαφέρει κιόλα. Ε, <Τι Τι> τα οδεύει. Ναι, ναι, δεν μπορώ να πω. Θα πω πάλι την αλήθεια, κυρία Αναγνωστή. Μου δεν ήμασταν βεβαίω ευχαριστημένοι από τη δουλειά που γινόταν στο παρελθόν. Τώρα όμω είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Μετά τι εκλογέ τη 29η Μαου 2022, το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρώ ότι διακρίνεται για το ήθο και ύφο του Προέδρου και επίση των μελών. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο και από σήμερα εγκαινιάζεται αυτή η νέα περίοδος δημιουργίας, η νέα περίοδος προσφοράς στον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο, ώστε πραγματικά και το τμήμα αυτό που ήταν από τα πρώτα τμήματα που ιδρύθηκε όπως προείπα το 1909 σε όλη την Ελλάδα να αποκτήσει ξανά την έγκλη, την προσφορά που απαιτούν οι καιροί αλλά και οι συμπολίτε μας και το λέω έτσι γιατί όπως είπα είμαι σερέος αλλά εδώ έζησα τα ωραιότερα νεανικά μου αλλά και φυτετικά μου χρόνια. Λοιπόν κυρία Βιαρινέ, δεν γνωρίσαμε εσά τον ίδιο αλλά σας δίνω το λόγο μου δημοσία πως ε, είτε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο είτε το μεθερχόμενο θα, ε, σας δοθει, θα μας δοθεί όλους η ευκαιρία να γνωρίσουμε και την προσωπικότητα του mm -hmm. Πρόεδρου πια, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε το τιμόνι, χαράς. διότι έχετε ένα πάρα πολύ πλούσιο βιογραφικό ε, το οποίο θα λύσει πολλές απορίες. Χίλια ευχαριστώ κύριε Ανάμετσο Δήμου, χίλια ευχαριστώ, τα υπόχρεως. Να είστε καλά. Ε, με,